είναι μια, είναι επτά, είναι μα ούτε επτά, είναι χίλιες επτά, είναι καταστροφή, είναι μαρτύριο, είναι καμμένη γη, είναι πληγές, είναι αν είναι επτά, είναι ναι, αυτές είναι. Το που μετράς τις λύπες, μετρά και τις χαρές. Πεθερές επτά, επτά παναθεμάτες. Πεθερές επτά, τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές επτά, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Γιορτάζουμε καλέ την ένωση των Ιωνίων νήσων με τη μητέρα Ελλάδα. Ναι. Και αυτός είναι ο Λασκαράτος. Μέγας σατυρικός ποιητής και συγγραφέας, που μεταξύ μας Λαχταράτο έπρεπε να τον λένε, γιατί πολλές λαχτάρες έχει δημιουργήσει μεταξύ Λιξουρίου και Αργοστολίου. Δεν βλέπετε τη θέση που έχει το άγαλμα? Έχει γυρίσει τον κόλο στο Αργοστόλι και θωρεί προς το Λιξούρι. Όχι ότι αυτό είναι η αιτία που έχουν την αιώνια κόντρα, αλλά λέμε. Μεγάλη κόντρα μεταξύ Ευγενών και Λαϊκών, Κότιδων και Ποπολάρων. Θα καταλάβετε τι εννοώ μόλις δείτε και την ιστορία μας. Γεια σου, βρε Αντρέα. Τι έγινε, όλα έτοιμα? Ναι, σχέμα τον Άγιο. Επιτέλους, γιατί τόσες ετοιμασίες? Λες κάνεις και γυρίζει ο Γερασιμάκης από τον πόλεμο. Από πόλεμο δεν γυρίζει. Ξέρεις πόσους έπρεπε να νικήσει? Το παιδί αριβάρισε λίγο και άργησε. Είχε πει μπονόρα και μεσημέριασε. Φαίνεται θα του πέσε βαρύ το κύπελο. Κύπελο δεν είπε ότι πήρε? Ή μήπως του δώκανε κανένα σκουτέλι του καρέ? Νικολάκη, κογιονάρισε. Το παιδί ήταν σε ράλι. Ράλι, τι ράλι? Ράλι. Έτρεχε. Στο 4x4 Παρίσι Ντακάρ. Σε λίγο εσύ θα τρέξει ή δεν θα φτάνει εσύ, με τα καμώματα του γιού σου. Πρέσι, βάλ του λίγο μυαλό. Εδάφτω σε λίγο τριανταρίζει. Απαπα, ελόγου σου έγινε και ληξίαρχο. Ξέρω πολύ καλά πόσο είναι ο γιο μου. Α. Ξέρω, το φροντίζω εγώ. Αραβέντε. Δηλαδή, τι θα κάνεις κοκόνα μου? Θα του βρεις πάλι καμία πριντσιπέσα, καμιά γαλαζοέματη. Μεγάλη τύχη, κοντέσα μου, για την κοντεσίνα κάτε. Μεγάλη. Ναι, και δεν λέω. Μα κομματάκι χάπατος δεν είναι ο γιος της Εριέτας, χιωραλόλα μου. Να σου πω, μόμολο είναι, μα είναι ασίκης και λεβεντόπεδο. Και το κυριότερο, πλούσιος, πολύ πλούσιος. Όσο γι' αυτό, δίκιο έχεις. Έχω, δεν έχω, η Έρμη. Αλλά είναι και αυτή η μάνα του, η Εριέτα. Εδάφτης, η μια της ξυνίζει και η άλλη της βρωμά. Μπα, τι λες και τι νομίζεις, ελόγου σου, κοντέσα μου, ότι δεν θα τ' αρέσει η θιατέρα σου? Η κοντεσίνα κάτι είναι φιωρό αμύριστο. Έτσι κατά πως είναι, τζογούλα μου, ποιος να την εμυρίσει? Δεν λέω, θιατέρα μου είναι. Μα θα πρέπει πρώτα να την εσουλουπώσω για να την παρουσιάσω. Μη σκιάζεσαι, θα τα κανονίσω όλα εγώ. Βέβαια, θα μπορούσα να μιλήσω εγώ τσιριέτας. Γιατί ξέρεις, μια φορά την εβδομάδα παίζουμε κουμκάν στα σαλόνια τσι. Αλλά έτσι και μου πει καμιά κουβέντα, θα την εδιόλο στείλω. Α, παπά, μη πάει και τσιπείς τίποτσι εσύ. Άλλο εγώ. Ξέρω τη δουλειά μου και θα τη μανουβράρω κατά πότσι πρέπει. Τι να πω, σιωρελόλα μου, μακάρι. Στο αναθέτω. Και ο Άγιος να βάλει το χέρι του. Λοιπόν, σύντομα θα έχεις αβίζο μου. Και να ξέρεις, θα γίνει το πιο ταιριαστό ζευγάρι σούλο το νησί. Για την κόρη μου και το Γερασιμάκι μιλάμε πάντα. Ναι, σκε, θα περπατάει η κοντεσίνα, αλλά μπρατσέτα με τον κόντε στη χώρα και θα τρίζουνε οι ρούγες σούλα τα καντούνια. Σίγουρα. Μέχρι τότε όμως θα την έχω βάλει σε δίαιτα. Αδερφή, βάλ' το καλά στο τσερβέλο σου. Το αίμα είναι ίδιο σε όλους τους ανθρώπους. Και σε κόντιδες και σε ποπολάρους. Ελόγου σου. Έγινες και μικροβιολόγος, Νικολάκη.
Να κοιτάς τα καράβια σου και τους λογαριασμούς σου. Μωρέ, μια χαρά τα πάω εγώ με τους λογαριασμούς μου. Εσύ να κοιτάξεις τους δικούς σου για να δεις τις αβαρίες που θα έχεις από τα έξοδα του γιού σου. Ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Από τότε που μας άφησε χρόνους ο Κόντε Καπάτος, μόνη μου τα μανουβράρω όλα και τον Κόντε Γερασιμάκη. Μα αυτός μάτια μου δεν μανουβράρεται. Να χαμηλώνω, να χαμηλώνω τα βουνά. Να βλέπα το, να βλέπα το Λεβάντε. Να βλέπα τη Κεφάλαια και το μικρό το Ψάντε. Να βλέπα τη Κεφάλαια και το μικρό το Ψάντε. Γυαλό, γυαλό, πηγαίναμε κι όλο για σέ. Άκουσον, άκουσον. Έτρεχε, λέει, στο ράλι Παρίσι Ντακάρ 4x4. Άγιε μου, Γεράσιμε, τι άλλο θα ακούσουμε. Πού ήθελες να τρέχει? Εκεί πανινόμπιλε. Πάει όλη η κρέμ ντε λα κρέμ της Ευρώπης. Κοντέσα μου, σύνελθε. Ξέρεις τι ακούω, άμα κάπου περατζάδα στην πλατεία στη χώρα. Στην καμπάνε στα γιου Γεράσιμε. Όσκε. Ε, τι ακούς? Να, ο θειός του 4x4. Έτσι λένε, με δείχνουν και με κογιονάρουν. Έτσι τον ξέρουν, έτσι τον λένε. Ο 4x4. Μπελίσιμα. Θα σ' άρεσε δηλαδή να λένε ο θειός του 2x3. Ναι. Καμαρούλα μια σταλιά, 2x3. Εριέτα, σύνελθε. Νικολάκη, ξέρω πολύ καλά τι θα κάνω με τον Κόντε Γερασιμάκη. Αλλά τράτο δεν θα του δώκω, θα τον παντρέψω. Έλα. Και πώς θα το κάνεις αυτό, μάτια μου, να σε χαρώ? Θα του βρω εγώ μια κοντεσίνα της τάξης μας. Θα τον αμπαλάρω για γαμπρός που να πει σκήμινο. Α, βέβαια. Της τάξης μας. Μα θα ξεχάσω εγώ τι έκαμε με το παιδί μικρό όταν το πήγαινε στην παιδική χαρά. Μαμά, να πάω να τραμπαλιστώ. Σε ποια τραμπάλα? Να, σε εκείνη εκεί. Πώς και δεν βλέπεις, έχει άλλα παιδάκια εκεί. Και τι με κόφτει εμένα? Κόφτει εμένα να περιμένεις να φύγουν. Και πειράζει να πάω κι εγώ? Πειράζει, μόκο. Αγοράκι, παίζουμε. Να παίξω. Δε μου λες, Δεσποινής, πιανού κόρη σε λόγου σου? Του Αρτέμι. Πιανού Αρτέμι? Του Αρτέμι Μάτσο. Του ηθοποιού? Όχι καλέ, του Μπαρμπέρι στη χώρα. Όχι, κοριτσάκι μου, πήγαινε. Ο γιος μου δεν παίζει σήμερα. Και γιατί, παρακαλώ? Άι, ο Ρίλου σου φύγει εκεί πέρα, θα σου δώκω και ραπόρτο. Γιατί? Έχω βόλους, είσαι. Πού είσαι? Ποιος είσαι, παιδί μου, λες έτσι μόρτικα? Λογαριασμό θα σου δώκω, κυρά μου. Κεριά και λιβάνια. Θα παίξεις ρόλους, ρε. Θα πάω. Ποιανού είσαι εσύ? Του Κόντε Λοβέρτου, γιαγιέ. Έπρεπε να το είχα καταλάβει. Φαίνεται από μακριά η ευγενική καταγωγή. Πήγαινε γεράσι με παιδί μου να παίξει με τα αγοράκι, πήγαινε. Μια χαρά, παιδί, μια χαρά. Πάντα διάλεγα τσιπαρές του γιού μου. Μάλιστα. Γι' αυτό θα πάρει κοπέλα που τα οικόσημα των προγόνων του τείχους θα καλύπτουν ακόμα και τσιμπογιές, κατάλαβες? Άγιε μου, δώσ' της φώτιση. Κι εγώ Κόντες είπα, αλλά δεν κάνω έτσι. Εσύ αυταμέντε κι είσαι Κόντες. Αλλά βλέπεις κι εσύ στα νιάτα σου. Πήγες και έγινες αμορόζος σε ποπολάρα. Και δεν με αφήκατε να την πάρω, αλλά δεν είχα νιονιό και σας άκουσα. Και τώρα τι κατάλαβα? Έχω τόση περιουσία και δεν έχω τσουκλήρω νόμους μου. Πω, τι αχάριστος άνθρωπος. Έχεις το Γερασιμάκι, δεν σου φτάνει? Μα πού είναι αυτό το παιδί, άργησε. Α, τώρα θα γιαριβάρει το παπόρο. Χαίρεν ίσως Ιωνίου, όμορφη Κεφαλονιά, που απ' του 10 του κατοίκους η Ζουλή είναι 9. Ωλε! Μπουρλίσικης, ρε Νιόνιο. Και απαγγέλεις κατά μεσή σαν το Λασκαράτο. Ως και τζογούλα μου. Αλλά είσαι ήρωας, δεν είσαι? Έλα, σήκωσε το κύπελο και κάνε μου μια πόζα. Έτσι. Για Ευθύμιο. Αγιούτο! Γερασιμάκη μου, σώσε με! Καλά ρε Πόμολο, δεν ξέρεις μπάνιο. Λες και μωρέ, μα ξέχασα. Ω Παναγία μου, ω Παναγία μου. Ωραία, Γιάουτσι. Ωραία. Ωραία, τι είναι, Νικολέτσα, ήταν αυτή, πού έπαθα? Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι να τρομάζεις έτσι. Άρα και μου κάνεις το λιόντα. Δεν μου λες, χτύπησες πουθενά? Δεν ξέρω, για δίπλα. Έγινε, έλα, πάμε. Κάνει
Κουδούνι χτύπησε. Θα ήρθω 4x4. Κοστούλα, ήρθε το παιδί. Ως και κοντέσα μου, ο ταχυδρόμος ήτανε. Έρχομαι πάνω. Έλα ρε, πάρε, που από την τρεματούρα σου χτυπάς φραπέ. Πρόσεχε! Τι σκοτώσαμε? Μπορείς να ρωτάω? Έφτατε? Πεθαίνουν φίλα μου γοργόνες. Δεν πεθαίνουν, ναι. Δεν πεθαίνουν, δεν βλέπεις. Αφήσαν τα μπουγάζια και βγήκαν στη στεριά. Να του, κοντέσα μου. Σε ευχαριστώ, έτοιμο το φαγητό. Σε ένα μινούτο το κατεβάζω. Πολύ σκληρό ήταν σήμερα τάτιμο το καπόνι. Απ' την νομαρχία. Τι θέλει πάλι ο νομάρχης? Τόσες ψήφους δεν του δώκα. Ναι, μην το λες αυτό. Και αυτός μια χαρά σου ξεμπέρδεψε την ιστορία με τα οικόπεδα στον πλατή γυαλό. Αυτό λέω, έτσι είναι οι κυβερνώντες. Ποτέ δεν θα σου δώκουν κάτι χωρίς να ζητήσουν κάτι άλλο. Τι γράφει? Ανάτο, δεν τα είπα. Προς τις 24 Σεπτέμβρη, ανήμερα της γιορτής της Αγίας Θέκλης, στο πλαίσιο της πανήγυρης, το κράτος θα τιμήσει με εκδήλωση τους πατριώτες του ΕΜ που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς στους μαρτυρικούς αυτούς τόπους. Με καλούν να παραστώ. Μπράβο! Κάποτε έπρεπε να το κάνουμε και αυτό. Τι, το να παραστώ? Όχι, να τους θυμίσουν. Έλα στα σέστα σου, Νικολάκη. Πολύ δημοκρατικός δεν έχεις γίνει του λόγου σου. Γιατί το λες αυτό, αδελφή? Εγώ πάντα ήμουνα τσι δημοκρατίας. Είσαι καλά, χτύπησες? Να σε πάω στο νοσοκομείο. Εντάξει, εντάξει, καλά είμαι. Τι γλίτωσες. Σκάσε ρε. Καλά, πώς οθήγησες έτσι? Δεν με είδες? Σε είδα, μα τα έχασα από την ομορφιά σου. Βέβαια πάτησα το φρένο, αλλά... Είναι αυτό που λένε, Τζόγια μου, θα με δεις και θα πάθεις ατύχημα. Βάζεις τύχημα. Γελάσαμε και σήμερα. Εγώ δεν γελάω καθόλου όμως, έτσι. Είσαι πολύ επικίνδυνος. Οδηγός εννοώ. Και εσύ το ίδιο. Εγώ γιατί? Γιατί μια τόσο όμορφη κοπέλα σε ένα μηχανάκι, να τη βλέπει όλος ο κόσμος, ένα τζαμαμίνι. Βάλε με το νου σου τι μπορεί να προκαλέσει. Κάθε φορά που τρακάρεις τέτοια λες. Όχι, μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Ναι, και. Αλήθεια σου λέει. Από εδώ είσαστε, ε? Βεραμέντε. Από εδώ. Περίεργο πώς μας κατάλαβε. Έλα μου, ντε. Εσύ τουρίστρια? Εντάξει, θα μπορούσε να το πεις και έτσι. Το Λεξούρι είμαι. Πολύ έξυπνο. Εγώ από εδώ, ενώ από το Αργοστόλι. Ωραία. Φεύγεις, ε? Ναι, πρέπει να πάρω το πλοίο για Λεξούρι. Λοιπόν. Γεια χαρά και να σου πω, την επόμενη φορά να είσαι πιο προσεκτικός, έτσι. Είσαι σίγουρη ότι δεν χρειάζεσαι κάτι? Σαν τι να χρειάζομαι? Ξέρω εγώ, το τηλέφωνο μου, ας πούμε. Μην το παρεξηγείς. Απλά, ξέρω εγώ, μην έχεις καμία επιπλοκή από το ατζιτέντε. Όχι, εντάξει, μια χαρά είναι. Ευχαριστώ. Γεια. Να μου χαθείς, νομπαρία, που νομίζει που είναι φαμόζα και περιπολού. Και εμείς κοντέσες είμαστε, αλλά και έτσι δεν κάνουμε. Ούτε εγώ την εκουσουμάρω. Μα τα προξενιά που μου έφερε η σιώρα Λόλα, πολύ με προβλημάτισαν. Όχι και σε προβλημάτισαν, Ντορέτα μου. Μα τι δηλαδή, σκέφτεσαι Βεραμέντε να συμπεθερέψεις με την Εργέτα τα καπά του? Δεν τρως καλύτερο ένα μαγκάλι κάρβουνα? Τόσο πολύ, Μήπως υπερβάλλουμε λίγο? Τι να πω, εσύ από την πλευρά σου σκέφτεσαι τα πλούτη της και την αποκατάσταση θεατέρα σου. Αλλά για σκέψου πως η κόρη σου μαζί με το γιο πρέπει να πάρει και τη μάνα. Εδώ ένα κουμκάν παίζουμε, αγάπη μου, και φεύγουμε με αγκούσα. Στην τσάντα τα έχω τα Λεξοτανίλ. Εντάξει τώρα, μην το δέσουμε και κόμπο. Εξάλλου ο γιος της μπορεί να είναι πουθενά αλλού ένα μωράτος. Μακάρι, για να την γλιτώσετε. Καλά, θα δούμε. Να δούμε τι θα πει και η Κάτε. Βέβαια. Τι θα πει ο κύκλος σου? Ποιος κύκλος σου? Ο κύκλος με την Κυμωλία. Οι φιλενάδες μου, η Φλωρέτα και η Ντορέτα. Α, τώρα δέσαμε. Το τρίο Κλαπάτσα. Νικολάκη, σ' απαγορεύω να μιλάς έτσι για το τρίο Κλαπάτσα, τις φιλενάδες μου. Με στιμάρουν και με αγαπάνε. Πρέπει να ζητήσω τη γνώμη τους για κάτι τόσο σοβαρό. Βέβαια. Οι μειοψηφίες πρέπει να υποστηρίζονται.
Τι θες να πεις? Θέλω να πω πως τέσσερις απομείνατε σε όλο το νησί Παναθεμά σας. Δεν είμαστε τέσσερις, είμαστε πέντε. Α, ναι, ξέχασα. Είναι και η μάνα της Φλωρέτας, εκείνο το κούσαλο που πέθανε, της το έπανε, αλλά επειδή ήταν κουφή δεν τ' άκουσε. Έχεις δίκιο. 4,5 κοντές σας έχετε απομείνει σε όλη την Κεφαλονιά. Νικολάκη, τι παρόλες είναι αυτές που πετάς, δεν σ' αναγνωρίζω. Σκουζάτε, αλλά με έχεις φέρει μέχρι εδώ. Ω, μοιοντίο. Ζωγούλα μου, εσύ μία αρχόντισσα, μία επιφανής. Θα σνομπάρει τέτοια εκδήλωση που τη σέβεται και τη στιμάρει όλο το νησί. Είμαι πολύ επιφανής και πρέπει να δείξω νοτερότητα, εντάξει το ξέρω. Να πάω στο Λιξούρι να δω τα μούτρα τους. Δεν είναι πολύ μπανάλ, πώς θα τα αντέξω όλο αυτό? Έλα, Εριέτα μου. Στο κάτω-κάτω, νέα γυναίκα είσαι. Κάποτε πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν μπορείς να αβαντάρεις τέτοιες χαζομάρες. Απα χαζομάρες. Χαζομάρες, τ' άγαλμα του Λασκαράτου, που το γυρίσαν Λιξουριώτες να βλέπει την πόλη τους. Αφού από εκεί ήταν ο άνθρωπος. Πού ήθελες να θωρεί, τη Θήβα? Χαζομάρες και το Πόπολο. Και τα κομμουνιστικά μανιφέστα, δεν ξέρω. Εμένα πάντως με πιάνει αγκούσα. Όλο που σκέφτομαι ότι θα ανακατευτώ με όλη αυτή την κομπανία και τους Ποπολάρους. Μ' όλο τον οράτο του νομάρχη και μεγάλη χάρη του. Μπεραμέντε και θα είναι μεγάλη του τιμή. Ας ότι μπορεί να έχουμε και τίποτα συναντήσεις από το παρελθόν. Με κανέναν από δάφτους τσουποπολάρους. Τι? Α, λες για τον Τζόρτζι. Σιγά. Ήμουν ανιά και γέρασα. Αχ, τώρα Νικολάκη. Μ' έκαμες και γέλασα πάλι. Να δω αν θα γελάζω γούλα μου όταν θα σε βυζαβή του. Φυσικά και έτρεμε η ψυχή της κοντέσας, γιατί δεν ήταν πάντα έτσι σονσόν. Όχι καλέ, εγώ θα σας πω. Όταν ήταν 18 χρονών, αγάπησε τον Τζόρτζι Πετράτο, έναν ποπολάρο από το Λιξούρι, που όμως είχε όλα τα πιστοποιητικά του Λιβροντόρο. Φτωχός, αριστερός, γιος φραγκοράφτη, που αργότερα έγινε υπάλληλος ληξιαρχείου. Αυτή όμως τον αγάπησε πραγματικά. Τώρα πως εξελίχθηκε αυτή η καταδικασμένη σχέση, θα σας πω άλλη στιγμή. Θου κύριε. Άντε ρε Τζόρτζι, στην υγειά σου και καλώς την εδέχτηκε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ μισθοκλή μου, ευχαριστώ παιδιά. Και τι σπουδάζει το κορίτσι αβουκάτα? Ωρε Μόμολο, πόσες φορές θα σου το πω, γιατί να γίνει αβουκάτα, για να ξεροσταλιάζει τα δικαστήρια και να κολλάει με τσιγλός έτσι τα καρτόσημα. Μπιρτσιλήρισες εντελώς, τον Τώρα σπουδάζει, τον Τώρα. Άντε λοιπόν, στην υγειά της τον Τώρα. Στην υγειά της, να. Και με ένα καλό γαμπρό, ε. Μακάρι, μακάρι Λιξουριώτες να είναι, Ποπολάρος να είναι, κι ας είναι από όποιο μέρος θέλει. Άρε παιδιά, ξέρετε τι σκέφτομαι, τη γυναίκα μου, τη Σιώρα Φιωρούλα. Να ήταν εδώ, να ήταν εδώ να την καμάρωνε, γιατί αυτό το κορίτσι, τι να σας πω, παιδιά, το διάολο μέσα έτσι έχει, ε. Δηλαδή, έμοιασε του παπούτσι, ίδια ο παπούτσι ο Σπυρέτος είναι, δεν κολώνει πουθενά, ε. Όταν ήταν μικρή, έπιανε την κουτσούνατσι, αυτή την μπιμπιμπο, την έβανε κάτω και της έκαμε ενέσεις στον κόλο με τσακοράφα. Έφτιαξε τον παπούτσι. Βέβαια. Φραγκοράφτης ο παπούτσι με τσιβελώνες, χειρουργός η τσούπρα μου πάλι με τσιβελώνες. Μόνο να έχουμε σήμερα διπλές συγκινήσεις, παιδιά. Τι είναι, μωρέ, τι είναι. Να, κοιτάξτε δάφτο να δείτε εκεί, διάβασε το. Είναι το, προσκλήση είναι. Ποιος το περίμενε? Εδώ στο χωριό μου θα έρθει ο υπουργός από την Αθήνα. Βέβαια. Σε κανένα δύο εβδομάδες θα έρθουν να τιμήσουν τους αγωνιστές του Κεφαλονίτες που αντισταθήκανε στους Γερμαναράδες. Βέβαια. Τι είναι? Θα τιμήσουν και τον πατέρα μου. Ναι. Θα τιμήσουν τον πατέρα μου. Να ρε παιδιά, μα τον Άγιο. Ανατρίχιασα. Α, κοιτάξτε, μου σηκώθηκε η τρίχα. Άντε στην υγειά μας τώρα, ε. Άντε, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Καλώς να κοινευτούμε και το τώρα μας. Στην υγειά μας και στα μακριά πουλιά μας. Νέσκε. Νέσκε, Σιώρα Λόλα, σε ευχαριστώ. Εγώ, κοντέσα μου. Για σένα είναι το κάμω, μα τον Άγιο Γεράσιμο. Όχι ότι θιατέρα του Σιώρα Σιμάκη είναι τίποτα δευτεράτσα. Όχι, όχι. Μα ο γιος σου, ο Κόντε Γερασιμάκης, είναι άλλο πράγμα. Πάψε να με κοπλιμεντάρεις. Ξέρω πολύ καλά τι είμαι. Και ο μικρός Κόντες είναι για τα ψηλά, Σύση. Οι δυο σου, κοντέσα μου, θα κάμουνε το πιο ταιριαστό ζευγάρι σ' όλη την Κεφαλονιά. Και όχι ότι έχουν ιτερέσει από ευκείνη την υπόθεση. Όχι. Μόνο τα νόμιμα. Ξέρεις εσύ, κοντέσα μου. Ένα πράγμα μόνο, Σιώρα Λόλα.
να ψάξεις το Λίμπρο Ντόρο. Να δεις πόσες γενιές πίσω κρατάνε οι τίτλοι τσικοντέσας ντορέτας από τη μεριά της μάνα της. Σύ. Να. Κι αν είναι κοντεσίνα 17 γενιές, το προχωράμε στο μομέντο. Σύ. Μποντζόρνο. Κι άλλο προξενιό. Να δούμε αυτή τη φορά. Για την κόρη του Ασημάκη πρόκειται, του ντοτόρου από τη χώρα. Κιανού! Αυτού του ραμολιμέντου! Αυτού του σκιτζί! Αυτός έχει ξεκάνει το μισό αργοστόλι. Για αμυγδαλές πας και σου βγάζει το νεφρό παραθεμάτων, ε! Νικολάκη, βουρλίστηκες. Δεν τον εθέλω για τα λαιμά μου. Για συμπέθερο τον εθέλω. Όχι για ντοτόρο κουράντε. Τι με νοιάζει εμένα, τι είναι ο πατέρα τσι. Εξάλλου είναι και κόρη τσι ντορέτα. Θα προξενέψεις το Γερασιμάκι με αυτή τη βοθρόνα! Γιατί να τον αφήσω να πάρει καμιά κολοσούσα, καμιά παρδαλή. Μια χαρά είναι κάτε τσαχπίνα και μπριόζα. Δεν τον εθέλω, μάνα μου, σου λέω. Βουρλίστηκες, κόρη μου. Τέτοιο γαμπρό. Δεν θέλω να παντρευτώ. Εγώ θέλω να κάνω καριέρα. Και πού θα την κάνεις την καριέρα, τζογούλα μου? Στο ψυγείο? Γελάσαμε πάλι. Φεύγω, πάω στην Αθήνα. Για ξαναπέστο. Φεύγω, μάνα μου, είμαι η Ναμοράτα. Και με ποιον είσαι η Ναμοράτα? Με τον Ηλία Μαμαλάκη? Όσκε. Λέγε, μη σου φέρω το μαστέλο στο κεφάλι. Είναι φαμόζος, είναι αψής και είναι και στην τηλεόραση. Φαμόζος, αψής και στην τηλεόραση. Ο Κακαουνάκης. Όσκε. Πώς τον λένε? Τον λένε Πάνο. Μπρε, με τον Πάνο Σόμπολο είσαι η Ναμοράτα? Πας καλά. Ένας είναι ο Πάνος. Ο Πάνος Μεταξόπουλος. Και? Τι και. Θα πάω στην Αθήνα, θα τον παρακαλέσω να με δει κατεξαίρεση στο You Can Think, You Can Dance και θα τον θαμπώσω με το ταλέντο μου. Καλά. Με έχεις δει να χορεύω λίμνη τον κύκλο μου? Περίμενε. Εγώ σε βλέπω. Εσύ σε βλέπεις? Όσκι. Τράβα στον καθρέφτη να σε δεις. Κάτε, σύνελθε. Είσαι μια κοντεσίνα. Χαίστηκα. Εγώ θα γίνω μπαλαρίνα. Εδώ αυτή είναι μια βλαμμένη. Άσε δε ότι ο πατέρας της δεν είναι κόντες. Είναι όμως η μάνα της. Α, βέβαια. Έτσι. Μισή κοντέσα, μισό σούργελο. Μπραβίσιμο. Άσε και τ' άλλο είναι και από το αργοστόλι. Αυτό πού το πας? Και βέβαια δεν είναι αριστερή. Α, αναρίτσιασα. Κοροϊδεύεις, Νικολάκη. Εμένα ο γιος μου είναι για βασιλοπούλα, για πριγκιπέσα. Ωραία, εσύ. Ξέρεις τι να κάνουμε? Να πούμε σε κιό τον άνακτα τον Ντεγκρέτσια, αν παντρεύει την πριντζέσα Θεοδώρα, για να συμπεθεριάσουμε και με τη Μαρή Σαντάλ. Αδελφή, σύνελθε. Ο Γερασιμάκης δεν είναι και κανένα τροπελέκι. Ένα πλούσιο και καλό παιδί είναι εκεί πέρα. Δεν πάει να μάλιαζε η γλώσσα του κόντε Νικολάκη. Η κοντέσα ήξερε τι ονειρευόταν για το γιο της. Νύφη τυκλούχα, δεξιά και από τα αργοστόλη. Πάρε νύφη από τα αργοστόλη να την εζηλεύουν όλοι, λέγανε οι αργοστολιώτες. Πάρε νύφη από το λιξούρι να είναι κόσμημα και γούρι, λέγανε οι λιξουριώτες. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη. Πάντως αυτή η παιδιά άκρη δεν θα βγάλει εύκολα, εγώ σας το λέω. Δεν τις κάνω. Καλησπέριζω οι αδερφές, τέσσερα μαύρα μάτια. Γεια σας. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες, ψυχίτσι ψυχής μου, τζατζαμίνη μου. Για κοιτάξτε τι έβγαλα ο παγάς σας. Όχι, βεραμέντε, πείτε μου, έχετε δύο ομορφότερο κορίτσι σ' όλο το νησί μας. Παπάκι, έχεις πιει. Όχι, αγάπη μου, απ' τη χαρά μου που εσύ ίδια τα λέγω. Αγάπη μου. Τώρα λοιπόν, ε. Και τι ειδικότητα διάλεξε, τζογουλά μου? Και τι σε κόφτει εσένα, ωραία. Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Ζουρλογιατρός που θα ζει. Ζουρλογιατρός. Και άμα θα έρθει εδώ, θα έχει για πελάτες όλο το νησί και πρώτον αυτό να να. Τι είναι, παιδί μου, τι έχεις, παιδάκι μου? Χτύπησε το χέρι μου, είχα ένα ατύχημα με το μηχανάκι. Ατσιντέντε, χτύπησες. Ω, τζογιά μου. Εντάξει, παπάκι μου, δεν έπαθα τίποτα. Μια χαρά, με πρόλαβα και φρέναρε το τζιπ. Τζιπ, τζιπ. Ποιο τζιπ, ποιο σύτο, τον είδες? Βέβαια και τον είδα. Πήγα στο αργοστόλι. Τα κουρέτε, παιδιά, στο αργοστόλι! Χτύπησε στο αργοστόλι, σας έχω μάρτυρες! Αυτοί εκεί απέρα έχουν βαλθεί να μας απανίσουν όλοι. Μα
Διάουτσε ούλη του, θα τσουφάω το λαρίκι. Ρε παπάκι μου, έφταιγα κι εγώ. Τίποτσι, τίποτσι, τίποτσι. Αυτοί έχουν βαλθεί οι αργοστολιώτες, εδώ τσουλιξουριώτες, να μας αφανίσουν και απέ να διαφεντεύουν όλο το νησί. Θα τσου. Θα πάω, θα τσου. Θα τσου. Θα έλεγα τι θα τσου, αλλά είναι τα παιδιά, δεν μπορώ να πω τι θα τσου. Ναι. Μπορώ μου γλυκό, παιδάκι μου γλυκό. Τι έχεις παιδάκι μου γλυκό, να σε βιά τζόγια μου γλυκό μου. Κοστούλα. Τι είναι πάλι. Βάλ' του ρομπόλα στο κύπελο. Κογιονάρης με σορ Νικόλα, ε. Έλα γόρι μου. Πιες να το ευχαριστηθείς. Θιέ. Ας τον αγάπη μου. Δεν μας είπες πώς ήταν το ράλι. Κούραση. Κούραση, πολύ κούραση. Ε, βέβαια. Τόσες μέρες οδήγησες πάρει στην Ντακάρ. Δεν πήγα στον Ντακάρ. Σιγά που θα πήγαινες. Τι είπες. Όχι, λέω, θα πήγαινες και δεν θα φτάνες. Τελικά δεν μας είπες που πήγες. Έκανα τον γύρο της Γαλλίας. Με είπα κι εγώ. Σουμάχερ το αγγελοκρουσμένο. Πάψε, Νικόλα. Δεν μου λες, βρε. Σε τι αγώνισμα το κέρδισες, πού το πήρες. Το αγόρασα. Στη Γαλλία τα πουλάνε με το κιλό. Όχι, θα κάτσει να σκάσει. Τώρα που πες σκάσει. Μανά. Είμαι σκασμένος. Γιατί τζόγια μου. Δεν του φτάσαν οι μέρες, ήθελε να κάτσει κι άλλο. Το 4x4 έχει χάσει την αρχική του ισχύ και κατά 30 άλογα μπορώ να σου πω. Να τον πας στο κτηνίατρο, αγάπη μου. Τι λες, ρε μάνα. Εννοώ πως πρέπει να το αλλάξω. Δεν μπορώ εγώ να ζω με πεσμένο. Ηθικό. Όχι, υποδύναμη εννοώ. Να τα αλλάξεις, αγάπη μου. Να τα αλλάξεις. Αλλά επειδή μας έχεις αλλάξει και τα φώτα, πρέπει να αλλάξεις και σ' άλλα. Δεν καταλαβαίνω το πνεύμα σας. Δεν καταλαβαίνεις το πνεύμα μας. Σήμερα το πρωί είχαμε ένα βίζο από τη σινιόρα Λόλα. Λόλα. Λόλα να ένα μήλο, την προξενήτρα. Α, και τι ήθελε. Να τέσει τα άλογα του 4x4 να καρδαμώσουνε. Τι να θέλε. Νύφη σου προξενεύει, βρε. Νικόλα, μπορώ. Αλίμονο. Γεράσιμε. Πρέπει να δεις αυτή την κοπέλα. Γεράσιμε, πρέπει να αποκατασταθείς. Γεράσιμε, ήρθε η ώρα σου να πολλαπλασιαστείς. Με τι να πολλαπλασιαστώ. Με καταβολάδες. Τι, με γυναίκα. Θα γίνεις 4x4, βρε. Ψυχή μου. Μωρέ, παπούτσι από τον τόπο σου κι ας είναι και γοβάκι. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, παιδάκι μου, τζατζαμίνι μου. Σου λέω εγώ τώρα, άμα παντρευτείς. Παπάκι, τι είναι αυτά που λες τώρα. Λέω. Άμα παντρευτείς τον άντρα που θα πάρει. Δεν θέλω άντρα, παπάκι. Τι λες, ρε μάνα, εγώ δεν θέλω γυναίκα. Πιάσαμε και τα λέγρα. Τι είπες τώρα, τζόγια μου. Τι είπες. Δεν θέλεις άντρα, να τα μας. Εννοώ ότι εγώ δεν είμαι έτοιμη για κάτι τέτοιο, αφού ακόμα σπουδάζω. Δηλαδή, ακόμα δεν τελείωσε και με παντρολογάς. Εννοώ πως εγώ θέλω να γλεντήσω. Δεν θέλω να παντρευτώ. Εγώ, παιδί μου, πριν κλείσω τα μάτια μου. Τι λες, Χριστιανή μου, κουνήσω από τη θέση σου. Ξέρω εγώ. Τέτοια λένε οι μάνες για να πετύχουν αυτό που θέλουν. Έτσι που λες, παιδί μου, εγώ πριν κλείσω τα μάτια μου. Πριν κλείσεις τα μάτια σου, τι. Θέλω να ταχταρίσω εγγόνια. Καλά. Τρώμε τώρα, λέμε. Άκουσε, κοριτσάκι μου, εγώ μια μέρα θα κλείσω τα μάτια μου. Α, καλά, παπά, τώρα μιλάει η ρομπόλα. Λοιπόν, δεν θα πιέσει. Εντάξει, παιδάκι μου, αλλά λέω. Προτού κλείσω τα μάτια μου, θέλω να σε δυο παντρεμένη. Μα και τι είναι αυτά που λες τώρα. Λέω, έτσι μόρφε. Πάντως, άμα κάποτε παντρευτείς, ποτέ αργοστολιώτη, ποτέ τον ποτόν. Λοιπόν, παιδί μου, άκουσε τη μητέρα σου. Εσύ πρέπει να πάρεις την πρώτη αρχοντοπούλα του νησιού και βέβαια να είναι από τη χώρα. Την πρώτη. Mm-hmm. Ποια πρώτη, ξέρουμε καμία πρώτη. Ξέρουμε, αλλά δεν είναι της παρούσης. Και εύχομαι να παραμείνει της απούσης. Νικόλα, πάυσε. Καλά, θα δούμε. Κοστούλα, βάλε μου λίγο ακόμα. Αλυσπερίζω διάδερφες, τέσσερα μαύρα μάτια. Σε ευχαριστώ, τζατζαμίνια μου όμορφη. Τα δύο της μικρότερης με κάμανε. Μικρότερης με κάμανε κομμάτια. Θοδωρή, πιάσε ρομπόλες και φέρε γιαούλους, σε παρακαλώ, κερνάω. Πιάσε ένα μέτριο. Ωραία, Νιόνιο, πώς από τα μέρη μας, ωραία. Ραπόρτο θες του λόγου σου, Σιόρ Τζόρτζ. Είχα κάτι δουλειές. Στο χωριό σας. Χωριό! Χωριό το Λιξούρι! Χωριό να πεις τα αργοστόλι, ρε Νίκολο! Δεν μου λες, ρε Νιόνιο! Σε έβαλε εκεί η μάνα του φίλου σου η Κοντέσα από τα αργοστόλι να μην μιλάς στο πόπολο, στο έχει απαγορεύσει και μας εγύρισε στην κολάθρα σου.
Γιατί το λες εδώ αυτό, ο Τζόρτζι, σαν ματσι κι εγώ πόπολο, δεν είμαι. Τον ξέρεις. Βρέπετε το νιόνιο, δεν ξέρω, βρε. Αυτό είναι ο φίλος του γιου εκιάς της κοντέσας Αυταρχοστόλη, της κοντέσας Καπάτου, εκιάς της Ψιλομήτας. Που αν δεν έχεις χίλια καντάρια ασίμι και καβαλιεράτα να κρεμάσεις τσουτίχους, δεν μιλάς σε κανένα. Εδώ αυτή τη φάουσα. Δεν μου λες, το γιο της τον ξέρεις. Ποιο το γιο της δεν ξέρω, ποιον, το 4x4. Όλοι τον ξέρουν. Δεν μου λες. Εσύ πού τον ξέρεις. Ας πέτα, πατέρα. Σιωρνιόνιο, έλα να κάτσεις μαζί μας. Όχι, σινιωρίνα, καλά είμαι και εδώ. Γκράτσια. Τώρα με προσβάλλετε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τριταμέντο σε ένα ξένο, έλα. Έλα, ρε, μην προσβάλλεις την κόρη μου, ρε. Έλα, σου τα διάλα, μην τις εφάσαι εδώ, κάμε, ρε. Σου τα διάλα, να πάει, έλα, κάσε, κάμε, ρε. Δεν μου λες. Τώρα εσύ, γιατί τον εφώναξες. Από ευγένεια, πατέρα, από ευγένεια. Εξάλλου, εμείς οι λιξουριώτες φημιζόμαστε για τη φιλοξενία στους επισκέπτες. Έτσι δεν είναι? Με ληστάζει και σαν το στοματάκι σου. Του είπες τίποτα για το αξιτέντε? Κασέρε μου, όλο που θα του πει για το αξιτέντε είναι δυνατόν, χαζή είναι. Θα πει στον παπάκι της για το γεράσιμο, αφού η κοντέσα μόλις τον είδε. Πετάρισε η ψυχή της, η καρδιά της χτύπησε 150 πόλσους το λεπτό. Ψυχή της ψυχής μου. Πού να καταλάβεις όμως, εσύ βλάκ, ευλάκ. Του είπα, αλλά όχι για σας. Καλά έκαμε, να μην μπλέξουμε. Και πού είσαι, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, ε? Υποφέρω και υποφέρεις. Συμπαθάτε με, εγώ φεύγω. Ωραία, Νιόνιο, σε παρακαλώ, κάμω μου μια χάρη. Τώρα που θα πας στα Αργοστόλη, όποιο άνθρωπο δει στα καντούνια, από μένα σε παρακαλώ, ρίξε του ένα φάσκελο. Σερταμέντε και θα το κάνω, Σιόρ Τζόρτζι. Αλλά άμα δεν βρω κανέναν, ναι, να σου το φέρω πίσω. Που να πει ο διάλος μέσα σου, κι ας είναι και τσαγκάρης, βρε, την άλλη φορά που θα σε δυο, θα σε στείλω άκλαυτο. Ρε, ας τα Αργοστόλη, ρε. Ας τα Αργοστόλη, που θα μένα εδώ πέρα. Πρέπει να έρθεις, αγόρι μου, δεν γίνεται να μην έρθεις. Τώρα, κι εγώ δεν θέλω να πάω, αλλά ο θειός σου λέει πως επιβάλλεται. Και βέβαια επιβάλλεται, αγαπητή μου. Είναι απότιση φόρου τιμής. Βράβευση της ιστορίας. Ποιους θα βραβεύσουν? Τους άντρες της χρονιάς. Α, γκόσιπ δηλαδή. Mm. Ποιας χρονιάς? Της χρονιάς 1942-1943. Α, τόσο παλιά. Και μας τι μας νοιάζει? Έλατε, τι μας νοιάζει? Αγόρι μου, εκεί στην Αγία Θέκλη ήταν το αρχηγείο του ΕΑΜ. Και εκεί οι Γερμανοί εκτελέσαν πολλούς πατριώτες μας. Γι' αυτό γίνεται η εκδήλωση και γι' αυτό πρέπει να πάμε. Εμάς μας βραβεύσουν? Εμάς μας προορίζουν για τα βραβεία Ρίων 11 που είμαστε καντάδοροι. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, φεύγω. Πού πας, παιδί μου, πού πας, κάτσε να μιλήσω με, κάτσε. Τι θα γίνει με το προξενιό? Τι να πω στη Σιώρα Λόλα? Τι να της πεις? Πες της εντάξει. Αλλά να το δούμε πρώτα το κορίτσι, ε. Λοιπόν, φεύγω. Κοντέσα μου, σε καμιά γυναικοδουλειά θα τρέχεται αυτός. Πώς έγινε έτσι αυτό το παιδί? Μικρό ήταν τόσο ντροπαλό. Που η δασκάλα είχε να το λέει, του μίλαγε και κοκκίνιζε σαν παπαρούνα. Σκούλη, κούλη, σκούλ. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις? Νέσκε. Πού είσαι, ρε? Πού είσαι? Στο Λιξούρι. Νέσκε. Κι άσε μη σου πω ποια είναι, είδα, γιατί τώρα θα πάθεις εσύ το ατσιντέντε. Δεν καταλαβαίνω, μίλα, ρε. Εκιά. Τη σινιωρίνα με το παπάκι. Εκιά, άντε που κοντέψαμε να τρακάρουμε, να σε χαρώ. Λοιπόν, μείνε εκεί που είσαι. Ναι, ρε, ναι, θα έρθω. Τι πά να πει, τι να κάνει. Κάμε σου λάθος στον Ιφοπάζαρο. Ναι, ρε, θα έρθω το βράδυ, θα έρθω. Άιντε, άιντε. Πού είναι ο γιος σου, Εριέτα μου? Έχει πάει στο συμβολιογράφο στη χώρα για κιά τα κτήματα, στον πλατή γυαλό, τι πέταξες? Διανυκτερεύουν οι συμβολιογράφοι? Από πότε? Ο δικός μας διανυκτερεύει, είναι προκομμένος. Μπράβο όμως του Γερασιμάκη. Α, τι να κάνει το παιδί, έχουν ώρα οι business. Βέβαια, βέβαια. Έχει δουλειά, βλέπεις το πουλάκι μου πολύ. Μπαίνε, μπαίνε. Σκοτώνεται, σκοτώνεται στη δουλειά. Βεραμέντε, σκοτώνεται. Σαν πως και να θέλεις να πεις κάτι, κοντέσα μου. Νιέντε, απλά λέω. Να μην λες. Κάτι μου έλεγε, κοντέσα μου, η Σιώρα Λόλα. Ε? Κάτι ναι. Μου έλεγε. Και σε μένα, και σε μένα. Λοιπόν, τι λες? Τι να πω, ε? Θα δω.
δούμε, θα δούμε, μωρέ, θα δούμε. Δεν σε βλέπω ευχαριστημένη. Καλή, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Τι θες να κάνω, να σηκωθώ πάνω να χορέψω το μέρο, μην καμπάσε καλώς. Πέστε και σε μένα, βρε κορίτσια. Τι να πούμε, τι να πούμε. Θα δούμε, θα ψάξουμε, θα. Τι να ψάξουμε, ε? Όχι, τίποτα, λέω, κάτι δικά μου, παίζεται. Πάντως, Εριέτα μου, εγώ το λέω και εδώ μπροστά στη φιλενάδα μας. Πολύ θα το ήθελα να συγγενέψουμε. Ναι, αυτό θα έλειπε, να μην θέλεις, παίζε. Τελικά δεν με άκουσες. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, θα φάμε ζαχαράτα. Άντε, βρε, να σας ζήσουν. Ναι, βρε, παιδιά, στην υγειά μας, τα δικά μας, άντε, άντε. Κορίτσια! Με συγχωρείτε, μιλάτε, μιλάτε. Εγώ βγήκα τώρα στα δικά μας και τώρα στην υγειά μας. Αντιγιά. Πού βρίσκομαι, στον παράδεισο? Ναι, και αυτή είναι το ουρί. Πέθανε. Επειδή δεν το έκανες. Σας ξέρω σας τους λεξουριώτες, επειδή τον πρωί κογιονάρισα τον πατέρα σου, ε! Ο Χέντρες! Σκάσε, Ερλαμένο! Σκάσε! Φτάσε καλά, μωρέ! Γιατί έχει τόση φασαρία ο παράδεισος? Παράδεισος είναι, βλέπεις, είναι όλοι στο τσακίρ! Είσαι τον πάρη μας, ε! Ας είναι εδώ! Α, δεν είμαστε στον παράδεισο, ε! Και τότε γιατί βλέπω μπροστά μου έναν άγγελο? Γιατί είσαι ηλίθιος. Ωραίους ψαλμούς ακούω. Σεραφείμ και Χερουβείμ είναι? Όχι, Άγγελο Δημητρίου. Όχι, Θεέ μου, γιατί στην κόλαση. Μας φάγανε, ρε κακομύρι. Ήρθαμε ανυπεράσπιστοι στο Λιξούρι και στο έλεγα, ρε Ζουρλέ. Στο έλεγα να έρθουμε με σεκιουριτάδες, δεν στο έλεγα. Ρε Μόμολο. Το τώρα στήξε μαζί μου. Μόκορο Μόμολο. Μίλα εσύ. Τι να πω. Πες κάτι, Άγγελέ μου. Πού βρίσκομαι? Θυμάμαι μία τσάντα. Γιατί θυμάμαι μία τσάντα? Γιατί την έφαγε στην κεφάλα, γι' αυτό. Σκάσε εσύ κουβέντα. Πάμε, πάμε. Συγγνώμη, μωρέ. Τώρα ήμουν εγώ η απρόσεκτη. Γεράσιμο. Τέκλα. Πάντως, δεν σε έχω ξαναδεί. Εννοώ γενικά. Δεν μένεις εδώ, ε? Όχι, στην Αθήνα μένω. Σπουδάζω. Τι? Ιατρική. Στο πτυχίο είμαι. Ενδιαφέρον. Και ποια ειδικότητα σκέφτεσαι να πάρεις? Όλοι αυτό με ρωτάνε. Απ' την Κεφαλονιά είμαι. Μέσα στους Ζουρλούς μεγάλωσα. Εσύ τι λες? Μ' αρέσεις πολύ, Τέκλα. Θα σου έκανα μπαμπόνι. Εμπρός. Ζεράρ, μον αμούρ. Ζεράρ, μον αμούρ, ποια είστε? Αλλο, αλλο. Τι έγινε, ε? Είναι μία και ζητάει το Ζεράρ. Ποιο Ζεράρ? Τον Ντεμπαρντιέ, ποιο Ζεράρ, το Γερασιμάκι. Α, μην ανησυχείς, θα είναι και η συνοδηγός από το ράλι Παρίσι Ντακάρ. Ατάντε, ματμαζέλ. Τόσο σε μένα. Ατάντε. Ναι. Ζεράρ, where are you, my love? I miss you. Α. Just a moment. Attendesi. Τώρα θα απαντήσω κι εγώ αγγλικά. Hello. Τι έγινε, ρε μάγκα? Έβαλες αυτόματο τηλεφωνητή τώρα? Έτσι ξηγούνται, ρε, οι άντρες στα μέρη σας. Γνωρίζουν μια κόμενα στο φέρι και την ξεχνάνε. Πού σε, Μόρτι? Είμαι Φυσκάρδο και σε περιμένω για ομορφιές. Τι? Σιωραλόλα. Εδώ κοντέσα εργέτα καπάτου. Να έσκε. Βάλε μπροστά αυτό που λέγαμε. Έψαξε το Λιμπροντόρο. Μπελίσιμα. 17 γενιές πίσω κόντιδες. Μπραβίσιμο. Μόνο κάμε γρήγορα, βιάζομαι. Γιατί? Γιατί έχει μεγάλη ζήτηση παναθεμάτων, ε. Μου το ζητάνε και πάλες χώρες. Απόψε την κιθάρα μου τη στολή σαν κορδέλες, από
απόψε την κιθάρα μου τη στολή σαν κορδέλες και στα γαντούνια περπατώ για τις όμορφες κοπέλες και στα γαντούνια περπατώ για τις όμορφες κοπέλες. Απόψε να μην κοιμηθείς παρά να καρτερέψεις. Απόψε να μην κοιμηθείς παρά να καρτερέψεις. Θα ακούσεις την κιθάρα μου κι άμα να πάνε να πέσεις. Να ακούσεις την κιθάρα μου κι άμα να πάνε να πέσεις. Για σε τα γιούλια μάζεψα, για σε και τα λατάνθη. Για σε τα γιούλια μάζεψα, για σε και τα λατάνθη. Απόψε σ' ονειρεύτηκα κι ο ύπνος μου εχάθη. Απόψε σ' ονειρεύτηκα κι ο ύπνος μου εχάθη. Απόψε την κιθάρα μου τη στολή σαν κορδέλες. Απόψε την κιθάρα μου τη στολή σαν κορδέλες και στα γαντούνια περπατώ για τις όμορφες κοπέλες και στα γαντούνια περπατώ για τις όμορφες κοπέλες. Το Κόντε Γερασιμάκης. Όχι Κοντέσα μου, δεν τον είδα καθόλου. Μαζεύτηκε. Ήφεραν για σας τούτο το γράμμα. Δεν ήταν ο Γεράσιμος. Όχι Κοντέσα μου. Αγαπητή Κοντέσα Εργέτα Καπάτου, τούτο το γράμμα μου θέλω να σας γνωστοποιήσω πως ο γιος σας ο Κόντες Γεράσιμος Καπάτος είναι ιναμοράτος με ποπολάρα και κληξουρίο ορμόμενης η οποία δεν έχει να βάλει μύτε διπλό σκουτί. Δείξτε τη δέουσα πρεμούρα γιατί τα λόγια δίνουν και παίρνουν. Σε νοβιτάρι και σα κογιονάρι ούλο τα αργοστόλι αυτά και καλά ξεμπερδέματα να έχετε σας εύχομαι κάποια που σας τιμάρει και σας σέβεται. Δεν είναι μια, είναι. Έχουμε πρόβλημα. Είναι. Εγώ και εσύ. Τι πρόβλημα. Η κόρη σου. Η κόρη μου, τι κόρη μου. Ξελόγιασε το γιο μου. Η κόρη μου βρε ξελόγιασε το γιο σου, τι του ζήλεψε όλη, το μυαλό του για τη μάνα του. Μυριστήκατε εσύ και ο Ρεμπέτης ο πατέρας στην περιουσία του γιού μου, τα οικόσημα και του τίτλους, τα παπόρια και τα τσιφλίκια μου δεν θα φάτε. Καμμένη γίνει.
είναι, πληγές είναι. Αν είναι 7 είναι, ναι, αυτές είναι. Το που μετράς τις λυπές, μέτρα και τις χαρές. Πεθερές 7, 7 παναθεμάτες, πεθερές 7. Τρελή χαρά γεμάτες, πεθερές 7. Το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Πεθερές 7, Πατήσια και Μοσχάτο κάνουνε 7. Νικό Κυριάνο κάτω, πεθερές 7. Στου Μπέκα την οθόνη όλα τα λεφτά. Πεθερές 7, καταραμένη στήρα, πεθερές 7. Σαν τον οδό στρατήρα να με λες μαμά. Μια καθαρή Δευτέρα την ευρύκαμε, ξέρεις, στην πανιέρα.